Είναι υπό τα συνδεκά στο αφέτη τα άλογα. Αυτή τη στιγμή δόθηκε η κίνηση και για την πρωτοπορία να φεύγει δυνατά για να οδηγήσει με μαστίγιο μάλιστα ο Χαβάι Γκραντ μπροστά από τον Αλόπεκα. Κοντά είναι η Φερούζα, ο Χαβάι Γκραντ τώρα οδηγεί, Αλόπεκα στη δεύτερη θέση. Πιο πίσω πρόδρομος Φερούζα Πεδουλάς. Χαβάι Γκραντ Αλόπιξ τώρα και Χαβάι Γκραντ Αλόπιξ οδηγεί. Χαβάι Γκραντ στην δεύτερη θέση και ο πίσω είναι πρόδρομος Φερούζα Πεδουλάς Χαβάι Λέτζεντ. Ο Αλόπιξ είναι μπροστά, είναι δύο μήκη μπροστά από την δεύτερη τώρα Φερούζα. Και ο πίσω είναι ο πρόδρομος. Ακολουθεί ο Πεδουλάς Χαβάι Γκραντ Χαβάι Λέτζεντ. Μίστερ Βασίλικας και Λέξιμου. Στο ύψος των 600 μέτρων, Αλόπιξ προηγείται. Τον καταδιώκει τώρα η Φερούζα. Ο Πεδουλάς είναι στην τρίτη θέση. Και ο πίσω έχει κάνει ανέβασμα. Μίστερ Βασίλικας είναι τέταρτος. Αλόπιξ και Φερούζα. Είναι πιο δυνατή η Φερούζα και περνάει. Φερούζα και Αλόπιξ στην τελική ευθεία. Και ο πίσω ο Μίστερ Βασίλικας είναι τρίτος. Ο Πεδουλάς τέταρτος. Φερούζα και Αλόπιξ σε μια σκληρή μονομαχία. Δεν τα βάζει κάτω ο Αλόπιξ. Φερούζα και Αλόπιξ, Αλόπιξ και Φερούζα. Έρχεται ο Μίστερ Βασίλικας και πλησιάζει κάπως από την εξωτερική. Κάνει την εφάση του Γκαλινγκή. Φερούζα και Αλόπιξ. Φερούζα, Αλόπιξ, ο Γκαλινγκή είναι τρίτος. Φερούζα λοιπόν είναι η νικήτρια της 10ης υποδρομίας. Επιβεβαιώνει την μεγάλη προτίμηση του Φίλιππου Κινού και καταφέρνει να κερδίσει έστω και δύσκολα έναν ισχυρό αντίπαλο όπως ήταν σήμερα ο Αλόπιξ. Ο Φίμις είναι τρίτος, σειρά φίξης είναι 2-1-3. Και η Φερούζα σε αυτό το σημείο φωτογραφίζεται νικήτρια μετά την επιτυχία της. Είναι η έκτη νίκη για την Φερούζα. Της προπόνησης του Κόκκου Νικολάου υπεύθηκε καλά, αρκετά καλά από τον Νίκο Νικολάου, δεν βιάστηκε. Ακολούθησε από κοντά τον Αλόπεκα, επιτέθηκε σε κέριο σημείο και μετά από σύντομη μάχη κατάφερε να επιβληθεί του Αλόπεκα. Ο Γκάλινγκη, επαναλαμβάνω, είναι τρίτος και σειρά φίξης 2-1-3.